θα υπάρξει λύση και αυτή θα έχει ως αφορμή την πολιτική προτεραιότητα που δίνεται στο ζήτημα. Όσο και αν η Ελλάδα είναι μια μικρή κουκίδα του 2% μέσα στο πανευρωπαϊκό ΑΕΠ, δεν έχει η Ευρώπη την πολυτέλεια να αρχίσει η αλυσίδα να χάνει κρίκους. Αν χαθεί ένας κρίκος, θα ακολουθήσουν και άλλοι κρίκοι. Είναι κρίκος πάνω στην αλυσίδα, δεν είναι ανύπαρκτο, δεν είναι την αλυσίδα. Αν φύγει, σημαίνει ότι η αλυσίδα θέλει να ξαναενωθεί και αν ακολουθήσει η Πορτογαλία, να ακολουθήσει η Ισπανία. Έχουμε θέματα με την Ιταλία, η Ιρλανδία μόλις κλέβει και δεν ξέρουν πώς θα κρατήσει. Το Βέλγιο έχει προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να δέχεται χαστούκια για τα οποία η κυρία Μέρκελ δεν θα αισθάνεται και ιδιαιτέρως υπερήφανη, γιατί υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή η ηγεσία της Ευρώπης είναι η κυρία Μέρκελ και δίπλα και ο κύριος Ολάν και τα λοιπά. Εγώ συμφωνώ λοιπόν ότι θα υπάρξει πολιτική λύση. Βέβαια, έχουμε φάει πάρα πολλά χαστούκια μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη φοβερή πολιτική λύση και αν είχαμε πολιτευτεί λίγο διαφορετικά, ίσως να μην τα είχαμε φάει. Δηλαδή, και δεν μπορούμε βέβαια να λέμε ότι θα έχουμε πολιτική λύση, οπότε ας τραβάμε το σκηνή και ας τραβάμε το σκηνή. Γιατί, φίλε Κλεάνθη, πάνω απ' όλα οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να γίνουν επειδή μας το λένε κάτι οι Γερμανοί και οι Ιταλοί.